Τις προηγούμενες ημέρες συναντηθήκατε, κύριε Γέννη Λεονταράκη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Λουζιράκη, καλημέρα στο κράτος. Συναντηθήκατε για να επικαιροποιήσετε για άλλη μια φορά, να δείτε τα νεότερα που υπάρχουν, τι δεδομένα έχετε για την ετοιμότητα των υπηρεσιών στην περιφέρεια της Κρήτης, αναφορικά με την αντιπυρική περίοδο, αλλά ακούσατε τον κύριο Μαρουσάκη πριν από λίγο, είμαστε μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ως φαίνεται, με τον καιρό, γιατί από τη βροχή μας πάει, μας πάει στον καύσωνα, εναλλάξ, και φαίνεται ότι έτσι θα συνεχίσει και θα πηγαίνει. Πόσο έτοιμη αλήθεια μπορεί να είναι αυτή η περίφημη κρατική μηχανή που σε λέξεις εμείς κομψά το λέμε σε δύο λέξεις, να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα? Γιατί τώρα τη συζήτηση τη βάζουμε και σε άλλη βάση. Είπαμε να μιλήσουμε για αντιπυρική περίοδο, αλλά να, που τα στοιχεία πολλές φορές οδηγούν και κάπου αλλού και κάνεις άλλες κουβέντες. Σωστά, σωστά. Αλλά ποιος το περίμενε 15 του Ιούνιου πλέον να μιλάμε πιθανόν για προβλήματα από βροχές. Βέβαια, κυρία Δουλγεράκη, αν με επιτρέπετε, πριν κάνουμε τη συζήτηση, αυτές οι βροχές, έστω και οι λίγες, είναι και ήταν και θα είναι ιδιαίτερα ευεργετικές, και αυτό θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που το νερό πέφτει λίγο και σιγά, δεν θεωρώ ότι δημιουργεί ζημίες. Αν σκεφτείτε ότι διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά όσον αφορά την ανοβρία και τη ξηρασία γενικότερα. Και είναι κάτι που ο πρωτογενής τομέας πραγματικά το βιώνει στο πετσί του. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ καλά είπατε, είχα μια συνάντηση με τον κύριο Παραβολιδάκη την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος είναι... Όχι, όχι, πηγαίνετε από εκεί που σας ρώτησα αρχικά και λέω πόσο εύκολο είναι να είσαι έτοιμος όταν έχεις εναλλαγές, τέτοιου είδους εναλλαγές στον καιρό. Εμείς οφείλουμε, κυρία Δουζεράκη, να είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε βρέχει, είτε λιάζει, είτε ο καιρός είναι άστατος, είτε είναι καλοκαίρι, ο μηχανισμός οφείλει να είναι stand-by, όποτε και αν χρειαστεί, διότι δεν είναι μόνο τα καιρικά φαινόμενα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει με κάποιον συνάνθρωπό μας και εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βοηθήσουμε όποτε και αν μας ζητηθεί. Και μια που το κάνουμε κουβέντα πριν, επειδή δεν είναι μόνο τα καιρικά, κυρία Δουζεράκη, πρόσφατα, και λέγοντας πρόσφατα εννοώ πριν δύο χρόνια, μας είχε έρθει μια αρμοδιότητα και είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται πάρα πολύ στη δημόσια συζήτηση, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και μέσα από τη σωστή, ας το πούμε, προετοιμασία, συζήτηση, σύντομα θα έχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αποτέλεσμα, και αυτό αφορά τη θωράκιση των βιομηχανικών επιχειρήσεων πέριξ αυτών, όχι μέσα. Μέσα είναι την ευθύνη μιας εταιρείας. Το βιομηχανικών επιχειρήσεων στο νησί. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο όλο ο συντονισμός, η όλη συζήτηση έγινε σε στιγμές στο οποίο δεν είχαμε καιρικά φαινόμενα. Είναι όμως μια αρμοδιότητα και καταδεικνύει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εμείς οφείλουμε να είμαστε πάντα έτοιμοι. Και μια αρμοδιότητα χωρίς, κυρία Λουδιαράκη, χωρίς τους κατάλληλους πόρους. Ένα άλλο θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, με δικούς μας πόρους, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, έχουμε τη μελέτη έτοιμη. Σε ένα από τα επόμενα περιφερειακά συμβούλια θα έχουμε τη χαρά, αν θέλετε, να το παρουσιάσουμε. Και θέλω να πιστεύω που έτσι θα είναι, και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο θα το υιοθετήσει. Και είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που παίρνει σε αυτή τη διαδικασία να έχει ένα σχέδιο. Η θωράκιση των βιομηχανικών επιχειρήσεων, σε αυτό αναφέρεστε. Αυτό το οποίο είπατε ξεκίνησε πριν από 2-2,5 χρόνια, αλλά θα μας έρθει σε ένα από τα επόμενα Περιφερειακά Συμβούλια για να το δούμε. Ουσιαστικά είναι μια πολύ πολύ καλή εξέλιξη για την προστασία των μονάδων, των εργαζόμενων. Είναι ένα μεγάλο πλέγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία τους. Από φωτιές μόνο εννοείται ή από κάθε είδους αίτιο? Από οποιοδήποτε βιομηχανικό ατύχημα, είτε είναι φωτιά, είτε κάποια αστοχία υλικού με αποτέλεσμα να έχουμε κάποια έκρηξη, ό,τι έχει να κάνει με ατύχημα σε αυτές τις περιοχές, έξω από αυτές τις επιχειρήσεις, την οποία ευθύνη έχουμε εμείς, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, βήμα-βήμα, μια χάρτα ενεργειών, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να ενεργήσουμε άμεσα και με ό,τι δυνατότητες εμείς μπορεί να έχουμε εκείνη τη δεδομένη στιγμή, αλλά μας δίνει μια κατεύθυνση. Και πιστέψτε με, δίνει και αποτελέσματα τα οποία δεν είναι και τόσο καλά, αν θέλετε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέτε γύρω ωστόσο από τις μεγάλες αυτές τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, γιατί μέχρι εκεί σας δίνει την αρμοδιότητα ο νόμος, εντός των βιομηχανικών αυτών επιχειρήσεων την ευθύνη για την ασφάλεια της μονάδας των εργαζόμενων την έχουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, ναι.
Σωστά, σωστά. Ωραία. Σωστά, έτσι, λοιπόν, για πάμε να δούμε αντιπυρική περίοδος. Έχει ήδη ξεκινήσει από τον περασμένο μήνα. Ναι, εμείς το ξέρουμε και τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά τι γίνεται παρακάτω, τι επικαιροποίησατε? Τι επικαιροποίησαμε στα πλαίσια της όχι απλά μιας εθιμοτυπικής συνάντησης. Επιδιώξαμε να έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Παραβολιδάκη, πάρα πολύ παραγωγική και γόνιμη, διότι ο κόσμος πιθανόν να μην το γνωρίζει, είναι ο περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας. Είναι, ας το πούμε, ο ενδιάμεσος της αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση. Του καταθέσαμε τους προβληματισμούς μας, αυτά που χρόνια φωνάζουμε, τις υποχρηματοδοτήσεις, την υποστελέχωση και όλα αυτά. Ο άνθρωπος προς τιμήν το άκουσε, παρόλο που υπηρέτησε σε ένα σώμα την αστυνομία που έχει μια άμεση συμμετοχή σε τέτοιες περιπτώσεις, δεσμεύτηκε να μεταφέρει τους προβληματισμούς στην κυβέρνηση. Από εκεί πέρα περιμένουμε τα αποτελέσματα, όχι μόνο υποσχέσεις. Προβληματισμοί της αντιπυρικής περίοδου, υποστελέχωση, όπως επίσης και ελλιπείς χρηματοδοτήσεις. Μηχανήματα ωστόσο παίρνετε, πού τα βρήκατε? Είχαμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ πριν γύρω στα 2 χρόνια πρέπει να είναι. Βέβαια ο κόσμος ακούει 2 χρόνια και λέει, μα καλά τώρα τα παίρνετε. Δυστυχώς είναι τόσο μεγάλος ο όγκος της γραφειοκρατίας, της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Πάμε πίσω, δυστυχώς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αν δεν είναι και όχι, η γραφειοκρατία δεν είναι δουλειά, είναι κολυσιεργία. Το έχουμε πει. Και είναι μια παθογένεια. Δεν έχει να κάνει με δουλειά. Ναι, εγώ θα μπορούσα να πω και χειρότερες λέξεις, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Στο κομψό το λέμε. Ναι, στο κομψό, σωστά. Παρ' όλα αυτά, μπήκαμε στη διαδικασία σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες. Κάναμε μια συζήτηση σε όλη την περιφέρεια, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Η κάθε διεύθυνση κατέθεσε δική της πρόταση βάσει των ελλείψεων πάντα και σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, θα έχουμε την προμήθεια μηχανημάτων, όπως είναι εξκαφής, όπως είναι πλατφόρμες μεταφοράς, όπως είναι drones στην πυροσβεστική, όπως είναι αγροτικά οχήματα τα οποία βοηθάνε στην πολιτική προστασία, είναι και μάλιστα πολύ πιο ευέλικτα. Όσον αφορά υδροφόρες, εξυγενιστικά, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ το δυναμικό της περιφέρειας όσον αφορά τη δράση, τη πρόληψη. Μάλιστα. Δράση και πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις αυτή την περίοδο ή από εδώ και στο εξής θα βρίσκεστε έξω. Όπως έβλεπα στην ανακοίνωση που είχε βγει από αυτή τη συνάντησή σας, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, ημέρες κλπ. Όπως στις περιφερειακές ενότητες, όταν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος, δηλαδή φτάνει στο 4 και στο 5, ότι υπάρχουν ακόμα από συγκεκριμένες περιοχές απαγορεύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ναι. Υπάρχει μια απαγόρευση και στις 4 περιφερειακές ενότητες με απόφαση των αντιπεριφερειακών των ενοτήτων. Αν έχει τον χρόνο να τις αναφέρουμε, τις περιοχές αυτές. Να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, όσον αφορά, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, κάτι το οποίο ρωτώντας εχθές ορισμένα πράγματα, έχει παρατηρηθεί ότι οι πυρκαγιές και ειδικά αυτές που αφορούν εμπρισμούς δεν εκδηλώνονται όταν ο δείκτης είναι στο 4 και στο 5. Δηλαδή δεν εκδηλώνονται όταν έχουμε την επιφυλακή. Όταν λέμε επιφυλακή είναι ο αρκετά κλιμάκια έξω, μεικτά κλιμάκια. Εκδηλώνονται όταν ο δείκτης παράδειγμα είναι στο 3. Όταν η ένταση είναι μέτρια. Αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις περιοχές, η ίδια Δουλγεράκη, αφορούν για παράδειγμα την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, ξεκινώντας από εκεί, αφορά το Δήμο Ρεθύμνου, περιαστικά δάση, το προφήτη Ηλία, Άγιο Ιωάννη, αναδοσωτές περιοχές νοτίως της Μονής Αρκαδίου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, τα περιαστικά δάση του Κισού, Ακουσελιανά, Άγιος Ιωάννης, οι πηγές του Κουρταλιώτη έως τη λίμνη Πρέβελη, όλη η περιοχή του Πρέβελη και αναδοσωτές περιοχές δυτικά της λίμνης. Στο Δήμο Μελοποτάμου το Φαράι των Μαργαριτών, στην Παραφερειακή Ενότητα Ηρακλείου τη Σίμη, το δάσος της Σίμης εννοούμε, στο Δήμο Βιάνου, το δάσος του Ρούβα και του Ζαρού, η Κέρι, η Φουρνή, ο Γιούχτας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, το Φοινικό δάσος του Βάη, στα Χανιά, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα, το Φαράι της Σαμαριάς, το Φαράι της Αγίας Ειρήνης, το Φαράι της Ήμπρου, το Σιρικαριανό Φαράγγι, το Κεδρόδασος, η Αγία Αποστόλη και ο Άγιος Μαθαίος.
Μάλιστα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το Λασίθι, από ό,τι είχα δει, μιλάμε για το φοινικό δάσος στο Βάη, όπου εκεί καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 5 το πρωί υπάρχει η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Μάλιστα. Υπάρχει εκείνη η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, αλλά επίσης με την αποκεντρωμένη διοίκηση σε ό,τι έχει να κάνει τις δασικές περιοχές, σε ό,τι έχει να κάνει με την διάνοιξη δρόμων, με τον καθαρισμό δρόμων, έτσι ώστε να μπορούν οι μονάδες οι οποίες επεμβαίνουν να προχωρήσουν για να σβήσει η φωτιά. Επίσης ήρθαν εκείνα τα περίφημα τα ελικόπτερα, εδρεύουν πια στο Ηράκλειο και στα Χανιά αντίστοιχα. Υπάρχουν άλλες μονάδες, γιατί πρόσφατα ακούγα, ας πούμε, και μου λέγανε ότι στις δύσκολες εκείνες ημέρες που είναι υψηλός ο δείκτης επικινδυνότητας, ότι σηκώνονται ακόμα και με αεροσκάφη, δεν ξέρω αν είναι μονοκινητήρια, δικινητήρια, δεν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά, από την αερολέσχη Ηρακλείου, για να βοηθήσουν οι άνθρωποι, καλά να είναι σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή στον έλεγχο από αέρος. Βγαίνουν έξω κλιμάκια μαζί με τους πυροσβέστες και δεν ξέρω και αν είναι τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα από τα σώματα ασφαλείας, μεικτά κλιμάκια περιπολία σε όλο τον ομό. Θα τα έχουμε και αυτά φέτος? Όσον αφορά τα ελικόπτερα, κυρία Δουλγεράκη, είναι ψηφιακά έτοιμα δύο, ένα στον ομό Ηρακλείου και ένα στον ομό Χανίων. Ήταν ένα πάλι αίτημα της περιφέρειας, όλης της Κρήτης γενικότερα, που σημαίνει ότι θα μπορεί να καλυφθεί όλη η Κρήτη σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις συντηρημένα ελπίζω να είναι. Ορίστε. Συντηρημένα ελπίζω να είναι. Κοιτάξτε, συζητώντας με την πυροσβεστική, η οποία έχει την ευθύνη σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι με την κουβέντα επιχειρησιακά έτοιμα πάνω απ' όλα ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι σε θέση να πετάξουν. Ναι. Είναι πτυτικά ικανά με λίγα λόγια. Ωραία, προχωράμε. Όσον αφορά τώρα τις πτήσεις από ιδιώτες αερολέσεις, είχε γίνει και παρόλη λιγότερα μια συζήτηση με την περιφέρεια, διότι το δύσκολο κομμάτι της όλης επιχείρησης είναι τα καύσιμα. Είναι ένα έξοδο το οποίο το επομίζονται οι ιδιοκτήτες αυτών των αεροσκαφών. Αλλά προς τιμήν τους αρκετά άτομα βγαίνουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να ξεκινήσουμε την κουβέντα, έτσι ώστε να δούμε σε ποια βάση μπορεί να συνεχιστεί αυτό με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Όσον αφορά τα κλιμάκια στα τεσσάρια ή στα πεντάρια, του δίκτυο επικινδυνότητας εννοώ, είναι αρκετά κλιμάκια έξω, κυρία Δουλγεράκη, είναι και εθελοντικές ομάδες με τα κλιμάκια, υπάρχει επιφυλακή σε κάθε περίπτωση. Θεωρώ ότι γενικότερα το επίπεδο πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κρήτης είναι αρκετά αναβαθμισμένο τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαστε στο σημείο που ήμασταν, για παράδειγμα, πριν 10 χρόνια. Έχουν γίνει πράγματα. Από εκεί και πέρα, η πολιτική προστασία είναι μια δυναμική κατάσταση. Εξελίσσεται κάθε μέρα. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου προκύψει. Και να το πω έτσι απλά, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που υπηρετούν την αυτοδιοίκηση και έχουν επομιστεί το βάρος, είτε δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε περιφερειάρχης, εν δυνάμει είμαστε κατηγορούμενοι. Για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, να κάνουμε ό,τι καλύτερο να προστατέψουμε τον συνάνθρωπό μας, τη δική μας ζωή. Συνεργασία με Δήμους, αποκεντρωμένη διοίκηση. Όσον αφορά τους Δήμους, αυτό που από την πρώτη στιγμή λέω και εγώ προσωπικά, αλλά και η πολιτική προστασία το επιτάσσει, θα πρέπει να έχουν ένα δικό τους σχέδιο πολιτικής προστασίας, να μπορούν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε τους συμβεί άμεσα. Υπάρχει μια καλή συνεργασία. Γι' αυτό σας πω, δεν σας είπα σκόπιμα την κουβέντα ότι είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο. Βέβαια έχουν γίνει ακόμα πολλά πράγματα. Βοηθάμε τους Δήμους και αυτοί εμάς όποτε υπάρχει το οτιδήποτε. Θεωρώ ότι λίγο παραπάνω έτσι να έχουμε αυξημένα τα αντανακλαστικά. Δηλαδή η αντίληψη ανθρώπινη της ευθύνης θα πρέπει να είναι παραπάνω αυξημένη. Όσον αφορά την αποκεντρωμένη. Κυρία Δουλγεράκη, η αποκεντρωμένη έχει βάσει νόμου ένα τεράστιο έργο να επομιστεί. Δυστυχώς εγώ σε πάρα πολλές συναντήσεις παλιότερα συμμετείχε δια εκπροσώπου της. Τελευταία, λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαστε μόνοι μας. Όσον αφορά τις αντιπυρικές ζώνες, για παράδειγμα, μέσα στα δάση, αυτά είναι δουλειά του δασαρχείου. Όσον αφορά τον καθαρισμό των δασών, είναι δουλειά του δασαρχείου. Έτσι. Δεν λέω ότι μεμονωμένα δεν συμβαίνουν πράγματα, αλλά είναι το ένα δέκατο, για παράδειγμα, από αυτό που μπορούν. Το ένα πέμπτο. Δηλαδή, θέλετε να πείτε θέλετε να πείτε σε ότι έχει να κάνει με τις αντιπυρικές ζώνες, ότι αυτό το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα είναι
δεν έχουμε τις ζώνες που χρειάζονται, γιατί δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί από το δασαρχείο, αφού είναι δουλειά του, από τη στιγμή που δεν έχει παρέμβει από τη δική της την πλευρά, ως από τον νόμο φαίνεται η αποκεντρωμένη διοίκηση για να δώσει την εντολή, θέλετε να πείτε. Δεν κατάλαβα τι είναι. Κυρία αυτό. Κυρία Βουδιράκη, η δημιουργία εντυπηρικών ζωνών μέσα στα δάση, γενικότερα η συντήρηση, η προστασία των δασικών εκτάσεων, δηλαδή των δασών, είναι ευθύνη, είναι υπό την εποπτεία των εκάστοτε δασαρχείων, δηλαδή της αποκεντρωμένης. Δεν έχετε τυχώς... εικόνα, δεν έχει γίνει, δεν έχετε εικόνα εσείς, γιατί δεν σας έχουν ενημερώσει. Τι από τα δύο λέτε? Δυστυχώς δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να είχαν γίνει Ιούνιο μήνα, για παράδειγμα. Και δημιουργία εντυπηρικών ζωνών και καθαρισμός των δασών όπου γίνεται με εργάτες. Δεν λέω ότι δεν γίνονται εργασίες, αλλά δεν είναι ο βαθμός που για μένα προσωπικά θα μπορούσα να πω ότι με ικανοποιεί. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, θα πρέπει αποκεντρωμένοι το κομμάτι που τους αναλογεί να το κομιστεί. Δεν τους καλείτε, γιατί έχουν αρμόδιο σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Δεν τους καλείτε σε αυτές τις συναντήσεις για να σας δώσει συνολικότερα μια ενημέρωση, αφού όλοι μαζί προσπαθείτε για την αντιπυρική προστασία? Πάντα, κυρία Δουλειράκη, σε κάθε συντονιστικό υπάρχει προσκεκλημένος, όχι μόνο αποκεντρωμένη, από την αποκεντρωμένη, αλλά από κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Θεωρώ ότι δεν γίνεται κάτι σκόπιμα, αλλά είναι μία ευθύνη. Όπως εμείς έχουμε τη δική μας ευθύνη και πραγματικά δεν κυπόμαστε όταν έχουμε έκρατες καταστάσεις, θα πρέπει και αυτή να είναι παρόν. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι ένα κεφάλαιο που δεν μπορώ να δώσω μια εξήγηση, ενώ οφείλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, και γιατί δεν είναι. Εκείνοι θα πρέπει να απαντήσουν. Εκείνοι ακούν αυτά τα οποία δημόσια αναφέρεται. Μιας που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα περί αντιπυρικής προστασίας και αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε μπροστά μας για την προστασία των πολιτών, ανθρώπινων ζώων, όπως επίσης και περιουσιών. Λέτε, για να το ολοκληρώσουμε και να σας αποχαιρετήσω, κύριε Λεονταράκη, αυτό που αναφέρατε, ότι είμαστε αναβαθμισμένοι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια ως πολιτική προστασία εδώ στην Κρήτη. Να το κρατήσω αυτό ως μήνυμα, αυτό το οποίο λέτε? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο κόσμος να νιώθει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανά πάσα ώρα και στιγμή όχι απλά θα σταθούν δίπλα τους, αλλά έχουν και τα μέσα αυτά που δεν είχαν, για παράδειγμα πριν μια πενταετία, πριν μια δεκαετία, να συνδράμουν προς πάσα κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που αφορά και την ατομική ευθύνη γενικότερα, κάτι το οποίο δεν το αναφέραμε αλλά έχει τεράστια σημασία, και αν έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια συντονισμένη σε εισαγωγικά επίθεση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προβαίνουν στους καθαρισμούς. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που αφορά τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά. Θα πρέπει και εμείς ο καθένας στο μέτρο του δυνατού, του οφικτού, να αναλαμβάνουμε τη δική μας ευθύνη. Και θεωρώ ένας-ένας κάνοντας αυτό που πρέπει θα έχουμε ένα συνολικό καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Λονταράκη, πόσοι βρέθηκαν από την περισσινή χρονιά κατηγορούμενοι ενδεχόμενα, αν είχαν σκοπιμότητα να βάλουν φωτιά ή από αμέλεια να βάλουν φωτιά, τι κάηκε πέρυσι? Κοιτάξτε, αυτό μπορώ να σας πούμε έχοντας μια εικόνα, αντλώντας τα στοιχεία του πυροσβεστική, αφορά τις πυρκαγιές από 1η-1η του 20 έως 31-12 του 20. Όσον αφορά τώρα περιστατικά, δεν έχω τον αριθμό, αλλά γνωρίζω ότι υπήρξαν περιπτώσεις που πιάστηκαν επαυτοφόρο. Είναι βέβαια δουλειά του ανακριτικού μετά και της δικαιοσύνης να προβεί στις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να υποστεί και τις ανάλογες κυρώσεις του νόμου. Όσον αφορά τώρα τις δασίες, βέβαια η περσινή χρονιά ήταν μία από τις καλύτερες γενικότερα. Συγγνώμη. Όσον αφορά τώρα τις δασικές εκτάσεις, είχαμε γύρω στα 461 στρέμματα καμένα, γύρω στα 1750 χορτολιβαδικές εκτάσεις και γύρω στα 440 γεωργικές εκτάσεις. Συνολικά στην Κρήτη πέρυσι, κατά τη χρονική περίοδο από 1η του 20 έως 31-12, είχαμε 2.648 στρέμματα καμένης έκτασης. Mm.
Συνολικά με τον αριθμό που αναφέρατε πριν από λίγο, δηλαδή εξειδικεύοντας και διαχωρίζοντας δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως επίσης και γεωργικές εκτάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τις πληροφορίες αυτές που μας δώσατε, αυτές τις αδυναμίες που παρουσιάζονται αυτή την ώρα, και εκτός από τις αδυναμίες και εκείνα τα άλλα τα θετικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, με ένα λίγο καλύτερο επίπεδο συνεννόησης ως φαίνεται, με την αυτοδιοίκηση, με όλους τους δημάρχους σε όλο το νησί, αδυναμία ως φαίνεται συνεννόησης λίγο παραπάνω με την αποκεντρωμένη διοίκηση δασικές εκτάσεις, όπως αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία λέτε, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει από τη δική της την πλευρά η αποκεντρωμένη διοίκηση. Κύριε Λεοντεράκη, σας ευχαριστώ. Κύριε πολύ. Λεοντεράκη, ναι. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Η πολιτική προστασία είναι μία αλυσίδα. Άπαξ ένας κρίκος σπάσει, χαλάσει ή δεν μετέχει στον βαθμό που πρέπει, το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό δυστυχώς. Και μετά απλά θα πετάμε το μπαλάκι των ευθυνών ένα στον άλλο.